Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη συναρμολόγηση των κομματιών του τεύχους νούμερο 20 από το βίσμα της κασέτ Νέα 200. Αλλά προτού ξεκινήσουμε με τη συναρμολόγηση των κομματιών, να πω ένα ευχαριστώ στο φίλο Διαμαντή, νομίζω όπως έτσι λέγεται αν δεν κάνω λάθος, και στο κανάλι Mostly Unboxing για την αναφορά του σε εμάς, και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να βοηθάμε όσο μπορεί ο καθένας τους άλλους, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας, για να φτιάξουμε όσο γίνεται καλύτερα, τα μοντέλα μας. Επίσης, να ευχηθώ σε όλους καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, θα έχουμε σε όλους και σε όλες. Και τώρα να προχωρήσουμε στη συναρμολόγηση των κομματιών του τεύχους νούμερο 20. Στο τεύχος νούμερο 20 έχουμε άλλο ένα κομμάτι του σκάφους, είναι αυτό εδώ. Θα το ενώσουμε με τα δύο κομμάτια που είχαμε στα προηγούμενα τεύχη. Αυτό γίνεται με δύο βίδες, έχω βάλει ήδη τη μία. Θα βάλουμε και τη δεύτερη. Δεν τις φύγουμε εντελώς, γιατί θα τις φύξουμε όλες μαζί στο τέλος. Θα το πει, θα βάλουμε δύο συνδέσμους για να ενώσουμε αυτά τα τρία κομμάτια με το υπόλοιπο σκάφος του πλοίου. Είναι αυτοί εδώ οι δύο σύνδεσμοι, οι οποίοι έχουν κωδικούς, ο 2002 μπαίνει αριστερά και ο 2003 μπαίνει δεξιά. Και επίσης αυτή η πλευρά που είναι πιο κάπως αφαγωμένη και λίγα στην άκρη, μπαίνει προς το έξω μέρος. Αυτό τώρα θα το ενώσουμε τα κομμάτια με τέσσερις βίδες. Έχω βάλει την μία βίδα ήδη. Πρώτα θα ενώσουμε τους συνδέσμους στα μπροστινά κομμάτια και μετά σε αυτά που βάλαμε τώρα. Βάλω και τις άλλες δύο βίδες. Εκατόπιν θα σφίξουμε και τις 6 βίδες. Εδώ το σκάφος, τα κομμάτια από το σκάφος του πλοίου πρέπει να τις φύγουμε αρκετά για να αφήνουν κενά τα κομμάτια μεταξύ τους. Ωραία, σφίξαμε όλες τις βίδες. Όπως βλέπετε, αυτή είναι η εικόνα του σκάφους του πλοίου μέχρι αυτή τη στιγμή. Εδώ να πω ότι εγώ έχω βάλει και κάποιες χαρκομανίες με το έμβλημα του Bismarck που μπαίνουν εδώ και εδώ. Φέρουμε και τις δύο βάσεις για να τοποθετήσουμε πάνω, να δείτε πως φαίνεται μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η εικόνα του σκάφους μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Βασικά αυτή ήταν η συναρμολόγηση των κομματιών του τεύχους νούμερο 20. Και τώρα, επειδή είναι πολύ λίγα τα κομμάτια που πρέπει να βάλουμε σε αυτό το τεύχος, θα σας πω μερικά πράγματα για διάφορες απορίες που έχουν δημιουργηθεί σε πολλούς και μου στέλνουν μηνύματα. Θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω όσο μπορώ. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα για διάφορες βελτιώσεις που έχω κάνει μέχρι στιγμής στο Bismarck. Και μία από αυτές τις βελτιώσεις, όπως έχετε δει, είναι τα brass bands που έχω βάλει στα πυροβόλα των 380 χιλιοστών. Αυτά τα blast bags είναι από ριτίνη και είναι πάνω σε ένα πλαίσιο, όπως βλέπετε. Έτσι είναι. Η πρώτη μας δουλειά για να τα πρέπει να τα αφαιρέσουμε πάνω από τα πλαίσια. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα μικρό πλεονάκι, όπως είναι αυτό εδώ. Θα κόβουμε ακριβώς αυτό το σημείο. Με προσοχή βέβαια να το κόψουμε όσο πιο ευθεία γίνεται,
και μετά μόλις το αφαιρέσουμε από το πλαίσιο, όπως βλέπετε είναι έτσι, τρίβουμε εδώ σε αυτό το σημείο που έχουμε κόψει με το πλεονάκι με γυαλόχαρτο για να γίνει όσο πιο ευθεία γίνεται στην άκρη. Κατόπιν βρίσκουμε το κέντρο, βάζουμε τη μύτη του κόφτη κάθετα, όσο πιο κάθετα γίνεται, και την περιστρέφουμε μέχρι να κάνει ένα μικρό σημάδι. Όπως βλέπετε, εδώ έχει αρχίσει να γίνεται ήδη η τρύπα. Αλλά πω ότι τα απλά σπάγκια αυτά πρέπει να τρυπηθούν από αυτή την πλευρά για να μπορούν να περάσουν μέσα από τις κάνες. Και κατόπιν με ένα τρυπανάκι, όπως είναι αυτό εδώ, θα ανοίξουμε την τρύπα. Σιγά σιγά. Αυτό το τρυπανάκι είναι 3 χιλιοστών. Εγώ θα σας δείξω τώρα πώς γίνεται. Η τρύπα από τα blast bags αυτά για τα πυροβόλα των 380 χιλιοστών πρέπει να ανοίξει σε 1,5 χιλιοστά. Όπως βλέπετε, να ανοίξαμε την τρύπα. Με κατόπιν, για να το φτάσουμε μέχρι τα 4,5 χιλιοστά, θα το κάνουμε σιγά σιγά με τον κόφτη. Μετά θα το δοκιμάζουμε στην κάνη, γιατί πρέπει να πάνε μέχρι ένα ορισμένο σημείο για να εφαρμόσουν σωστά και να μην εμποδίζουν στην κίνηση των πυροβόλων. Κατόπιν αυτό βέβαια όλο πρέπει να βαφτεί και για όποιον θέλει μπορεί να το παλιώσει κιόλας. Το ίδιο γίνεται και για τα blast bags, για τα πυροβόλα των 150 χιλιοστών. Όπως βλέπετε και εδώ το έχω αφαιρέσει όλο από το πλαίσιο τους και το έχω αρχίσει να κάνω την τρύπα, το οποίο όμως θα φτιάξω αργότερα όταν πάμε με τα πυροβόλα των 150 χιλιοστών για να μπορώ να δω πόσο πρέπει να το τρυπήσουμε. Αυτό ήταν για τα ρετινέ, αυτά τα κομμάτια, τα blast bags που έχω βάλει στα πυροβόλα. Τώρα να σας πω και κάτι άλλο που αφορά τα photo edge κομμάτια που θα συναντήσουμε στο βίσμα πάρα πολλά πιο κάτω, όταν θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε τις υπερκατασκευές. Τα photo edge κομμάτια είναι πιασμένα πάνω σε πλαίσια και αυτά. Να δουλέψουμε με αυτά, πρέπει να τα αφαιρέσουμε πρώτα πάνω από το πλαίσιο. Αυτό μπορεί να γίνει με το κόφτη μας, νηστέρι. Το κόβουμε όσο πιο κοντά γίνεται στο κομμάτι που θέλουμε και κατόπιν κάποια μικρά εξογκώματα που θέλουμε, μπορεί να το κόψουμε με το κόφτη ή με ειδικό ψαλιδάκι σαν αυτό εδώ που είναι για να κόβουμε photo edge κομμάτια. Κατόπιν υπάρχει μια ειδική λίμα. Μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποια μικρά εξογκώματα που μένουν πάνω στο κομμάτι όταν τα αφαιρούμε από τα πλαίσια. Όπως βλέπετε από το ένα κομμάτι έγινε εντελώς λίγο, από το άλλο φαίνεται ένα μικρό εξόγκωμα. Αυτή είναι η βασική τους διαδικασία και αν, όπως θα χρειάζεται, που έχω δει σε πολλά κομμάτια του βίσμα, σε πολλά photo edge κομμάτια για το βίσμα, για να τα λυγίσουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο σαν αυτό εδώ, που είναι για να λυγίσουμε τα photo edge κομμάτια. Αυτό το εργαλείο είναι ειδικό για να μπορεί να πιάνει τα κομμάτια σε όποιο σημείο θέλουμε. Ό,τι θέλουμε να τα λυγίσουμε σε αυτή την ευθεία και με το άλλο χέρι το πατάμε σφιχτά και με το άλλο χέρι το λυγίσουμε σε όποιο σημείο θέλουμε. Αυτό το εργαλείο έχει το καλό ότι μπορεί να λυγίσει και να λυγίσουμε τα κομμάτια για πάνω από 90 βίες χωρίς να μας εμποδίζει έτσι όπως είναι κατασκευασμένο. Είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο της Tamiya για να λυγίσουμε photo edge κομμάτια. Απλώς είναι λίγο ακριβό, κάνει γύρω στα 25-30 ευρώ. Για πιο φτηνή λύση μπορούμε να πάρουμε ένα πενσάκι όπως είναι αυτό εδώ
όχι που είναι λίγο στο μέσα μέρος, με τον ίδιο τρόπο πιάνουμε το κομμάτι που θέλουμε να συγκρατούμε και το λυγίζουμε. Αυτό είναι μια πολύ πιο φθηνή λύση. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να τα λυγίσουμε τα κομμάτια πάνω από 90 μοίρες έτσι. Και δεν έχει και τόσο καλό κράτημα όσο έχει το εργαλείο της Amiga. Και για πιο μικρά κομμάτια υπάρχει και αυτό το εργαλείο που είναι μια λαβίδα που μπορεί να λυγίσουμε μικρά φωτοέτσι κομμάτια. Πολύ μικρά. Αλλά αυτό είναι πιο εξειδικευμένο. Και κατόπιν τα φωτοέτσι κομμάτια, όπως ξέρετε, τα κολλάμε με κεραμοπυλική κόλλα. Όπως είναι αυτή εδώ τη ζάπη, είναι μεσαίας κολλητικότητας. Αυτή μας δίνει ένα περιθώριο 10 δευτερολέπτων για να βάλουμε το κομμάτι στο σωστό σημείο. Γιατί αν πάρουμε πολύ γρήγορη κεραμοπυλική και δεν το βάλουμε στο σωστό σημείο κατευθείαν το κομμάτι, μετά δεν θα μπορούμε να το αλλάξουμε θέση. Και υπάρχει και μια πιο καινούργια λύση, όπως είναι αυτή εδώ, η κόλλα από το MIG. Που είναι επίσης για φωτοέτσι κομμάτι. Αυτή είναι σαν ένα τλακόλ με ειδική σύνδεση όμως για να κολλάει φωτοέτσι και διάφορα κομμάτια. Και μας δίνει πολύ περισσότερο χρόνο για να διορθώσουμε το κομμάτι αν δεν το έχουμε βάλει σωστά. Απλώς αργεί λίγο περισσότερο να πιάσουν τα κομμάτια, κολλήσουν τα κομμάτια. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω και για τα φωτοέτσι κομμάτια. Και τώρα να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο που έχουν δημιουργηθεί απορία σε κάποιους. Λοιπόν, τώρα να πούμε και κάποια πράγματα για τις χαλκομανίες που έχω βάλει μέχρι στιγμή στο Βίσμαρκ. Αυτή εδώ η χαλκομανία που έρχεται από αυτό εδώ το σετ της Pending House, της γερμανικής Pending House, και είναι αυτό εδώ. Αυτή εδώ η χαλκομανία, όπως βλέπετε, η οποία μπαίνει μία μπροστά και μία πίσω. Εκτός από αυτά τα δύο, έχει δύο σημαίες οι οποίες μπαίνουν σε ιστούς μπροστά και πίσω αντίστοιχα και κάποια άλλα σήματα που μπαίνουν στα αεροπλάνα Ράντο που έχει πάνω το Βίσμαρκ. Εγώ έχω αλλάξει κάποιες χαλκομανίες και στο Ράντο, όπως είναι αυτό εδώ το εύνο που το κανονικό χρώμα στο Ράντο ήταν θαλασσί, ενώ η χαρτί μας το δίνει σε κόκκινο, το οποίο δεν είναι σωστό. Αυτό μπορεί να το παραγγείλετε από το site της Pending House. Έχω βάλει link στο τρίτο τεύχος του Βίσμαρκ, στο τρίτο βίντεο μάλλον, στο βίντεο από το τρίτο τεύχος του Βίσμαρκ. Τώρα πάμε στις χαλκομανίες. Οι χαλκομανίες καλό είναι να τοποθετούνται πάντα σε γκλος επιφάνεια που έχουμε περάσει, δηλαδή με γυαλιστερό βερνίκι. Αλλά εδώ δηλαδή, επειδή θα περάσω με γκλος βερνίκι το κατάστημα του Βίσμαρκ, την έχω βάλει κατευθείαν. Γιατί ευτυχώς δεν έχει διαφάνειες. Αν δεν έχω, όπως είναι αυτή η χαλκομανία, αν δεν έχουν διαφάνειες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι διαφανείς χαλκομανίες και τις βάλουμε πάνω από μάτι επιφάνεια, υπάρχει ρίσκο να φαίνεται μετά το φιν του. Γι' αυτό πρέπει να είναι περασμένο με γυαλιστερό βερνίκι που βάζουμε στις χαλκομανίες. Τώρα οι χαλκομανίες κόβονται όσο γίνεται πιο κοντά στο σχέδιο. Αυτές εδώ οι χαλκομανίες της Pending House είναι σε νέο φιλμ και πρέπει να τις κόψουμε όσο πιο κοντά γίνεται στο σχέδιο που θέλουμε να βάλουμε, για να μην περισσεύει φιλμ καθόλου, όσο γίνεται λιγότερο. Και μετά από την κόψουμε και την βάλουμε μέσα σε νερό για 10-15 δευτερόλεπτα, την αφήνουμε σε ένα σημείο μέχρι να αρχίσει να κινείται πάνω στο χαρτί που είναι από πίσω. Και μόλις δούμε ότι αρχίσει να κινείται, μπορούμε να τις βγάλουμε, να τις πιάσουμε μια λαβίδα όπως είναι αυτή εδώ, και σιγά σιγά τραβώντας την πάνω από το χαρτί αυτό θα τη βάλουμε στο σημείο που θέλουμε. Προτού την τοποθετήσουμε στο σημείο που θέλουμε, εγώ χρησιμοποιώ αυτά τα δύο, αυτό το set που είναι βελτιωτικό χαλκομανιών της MicroScale. Το ένα είναι το MicroSet και το άλλο το MicroSol. Το ένα είναι για να μαλακώνει τις χαλκομανίες, το MicroSet, και να αυξάνει την κολλητικότητά τους. Και το άλλο τις μαλακώνει ακόμα περισσότερο και τις κάνει να μπουν μέσα σε διάφορες ανομαλίες όπου έχει το μοντέλο μας, δηλαδή σε διάφορα υπερυψωμένα σημεία ή άλλα που είναι χαραγμένο, όπως είναι εδώ οι σανίδες του καταστρώματος του Βίσμαρκ. Πρώτα λοιπόν, πρωτού βάλουμε την χαλκομανία, περνάμε στο σημείο που θα τη βάλουμε με ένα πινελάκι, βάζουμε MicroSet. Μετά βάζουμε την χαλκομανία και μόλις την τοποθετήσουμε στο σωστό σημείο που θέλουμε, περνάμε μετά από 2-3 λεπτά, περνάμε άλλο ένα χέρι MicroSet από το πάνω μέρος, το αφήνουμε άλλα 2-3 λεπτά
και μετά πιέζουμε όλη τη Χαλκομανία με μια ματονέτα για να φύγει τυχόν φυσαλίδες αέρα που έχουν μαζευτεί κάτω από την Χαλκομανία και μετά θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα γιατί θα φαίνονται. Θα είναι σαν φυσαλίδες αν δεν την πατήσουμε σωστά. Και μόλις το κάνουμε αυτό, την περνάμε στο τέλος με ένα χέρι από το με πινέλο με το Microsol και την αφήνουμε. Για κάποια ώρα θα δούμε ότι η Χαλκομανία μπορεί να αρχίσει, λόγω προσχοντές της Χαλκομανίας, αρχίσει να συρρυκνώνεται ή θα αρχίσει να μπαίνει μέσα σε διάφορα σημεία, όπως είναι εδώ οι σανίδες του καταστρώματος ή διάφορα άλλα υπερψωμένα, και να παίρνει το σχήμα τους. Για να βοηθήσουμε περισσότερο τη Χαλκομανία να μπει μέσα, όπως είναι εδώ οι σανίδες του καταστρώματος του Βίσμαρκ, την πιέζουμε στις γραμμώσεις και μια μυτερή μπατονέτα ή με μια οδοντογλυφίδα, προσέχοντας βέβαια να μην κάνουμε ζημιά στη Χαλκομανία. Πιέζουμε μέσα εδώ στις γραμμώσεις. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί με το Microsol, να το περάσουμε 2-3, ίσως να χρειαστεί και 4 χέρια, μέχρι στο τέλος να ακολουθήσει η Χαλκομανία το σημείο που την έχουμε τοποθετήσει. Όλα τα υπερψωμένα σημεία και όλα αυτά που είναι χαραγμένα. Εδώ να πω ότι αν κάποιος δεν έχει βάλει Χαλκομανία, γιατί εγώ την έβαλα πριν βάλω αυτά τα δύο κομμάτια, τώρα αν κάποιος τα έχει βάλει και θέλει να τη βάλει μετά, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μετρήσει και να κόψει η Χαλκομανία σε αυτά τα δύο σημεία για να τη βάλει μετά από πάνω. Και επίσης άλλο ένα σημείο θέλει κόψιμο, αυτό το έχω αφαιρέσει μετά με τον κόφτη, είναι αυτό το μικρό, αυτή η μικρή καταπακτή. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για τις Χαλκομανίες. Έτσι τις τοποθετώ όλες. Και δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, αυτό ήταν. Α, και να σας δείξω και μια δοκιμή, θα κάνουμε και μια δοκιμή να δείτε πώς λειτουργούν τα blast bags που έχω βάλει πάνω στα πυροβόλα των 380 χιλιοστών. Θα δούμε πρώτα την κίνηση που κάνει ο πύργος, τη δοκιμή. Στείλει δεξιά, σταματάει για 5 δευτερόλεπτα και μετά ξαναεπανέρχεται στην ευθεία. Και τώρα θα δείτε τη λειτουργία από τα blast bags. Τα οποία και ο μόνος συμβασμός που έχω κάνει είναι ότι τα έχω κολλήσει 2 χιλιοστά πιο μπροστά από ό,τι έπρεπε, από το σημείο που βγαίνουν από τα πυροβόλα από τον πύργο, για να μην εμποδίζουν στην ανάδοση των πυροβόλων και όταν σηκώνονται. Μπορείτε να δείτε ότι δεν εμποδίζουν τις λειτουργίες των πυροβόλων. Αφού, όπως είδατε, τα blast bags δεν εμποδίζουν την κίνηση των πυροβόλων. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Κάναμε τη συναρμολόγηση των κομματιών του τεύχους νούμερο 20 και σας έδειξα και κάποια πράγματα για αυτούς που ίσως έχουν απορίες για μέχρι τώρα, για διάφορα θέματα, όπως είναι τα blast bags που έχω βάλει στα πυροβόλα, διάφορα φωτο έτσι κομμάτια, πώς θα τα δουλέψουμε, που θα έχει πολλά αργότερα το Βίσμαρκ και πώς τοποθετούμε τις Χαλκομανίες. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Αλλά σας πω ότι από το επόμενο τεύχος θα γίνει πολύ πιο ενδιαφέρον το Βίσμαρκ, γιατί αρχίζουμε τη συναρμολόγηση των υπερκατασκευών, που εκεί έχει πολλά πλαστικά κομμάτια που πρέπει να κοπούν και να βγουν στη θέση τους. Και λίγο αργότερα αρχίζουν και τα φώτα έτσι κομμάτια. Αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον φίλο Διαμαντή για την αναφορά του στο κανάλι μας και το κανάλι Mostly Unboxing. Και εύχομαι καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Γεια σας.